Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη κρίμα. Είμαι χς, η Ζωή στο και σημερινό επεισόδιο. Αλλά πριν σα πω για το σημερινό επεισόδιο, θα σα βλέπω να κάνετε like, subscribe, dislike, hate comment, love comment, ε, διάμεσο comment. Όλα τσίλ, όλα καλά. Στο σημερινό κρίμα έχω την τιμή να έχω καλεσμένο έναν ε, ηθοποιό. Τι λε, Μωρέ, Καρμίρο. <laughs> έναν <laughs> χορευτή. Ναι, κυρίω. Έναν σούπερ Έλληνα, ταλαντούχο, υπέροχο παιδί, πολύ αστείο τραγουδιστή, τον Νικόλα Ραπτάκη! Αχ, πω πω τι πάθαμε! Ελλάδα μου! Σούπερ Ελλάδα, σούπερ Έλληνας! Υπάρχει ένα τραγούδι παλιά, το οποίο έχει διαγραφεί από το YouTube πλέον, διαγραφτεί, το οποίο ήταν «Είσαι η Ελλάδα και είμαι η Ελλάδα». Είμαστε η Ελλάδα, ναι, νίκη, καμέν. Υπάρχει όντω αυτό. Δεν τρόμι. υπάρχει. Η Μαριέλα κάτι, μια κλασική Αμερικανό. <σκλή> Πολύ ωραίο. Το έχει διαγράψει <σκλή> μάλλον επειδή την, την κράζανε. Καταρχά, θέλω για έναν <σκλή> άνθρωπο που δεν σε ξέρει να μα πει με δύο λόγια ποιο είσαι και τι κάνει αυτή τη ζωή. Είμαι ο Νικόλα Τραπτάκη. είμαι καλό παιδί. Και άξιο παλικάρι. Είμαι τραγουδιστή. Γράφω και τραγούδια μερικέ φορέ, άμα δεν βαριέμαι. Και είμαι χαρούμενο που είμαι εδώ. Μαριέω να τον αποτέ, αλλά τραγουδά από χρόνια. Προσπαθώ, πίνα, δίψα κτλ. Σάλια κα... υπομονή. Τι είμαστε σαν τον κακό μήνα, το παίρνουμε τα χέρια. <σκυρί> <σκυρίζει> λοιπόν, καταρχάς να σου πω ότι είμαι εδώ πολύ έτοιμο να σου πω πολλά πράγματα. Και είναι, και είναι η μόνη φορά, πρώτη φορά που χαίρομαι που μιλάω με κάποιον άνθρωπο τύπου συνέντευξη. Γιατί στις άλλες δεν χαίρομαι. Θες να μας πεις γιατί δεν χαίρεσαι. Γιατί δεν μπορεί ποτέ να είσαι 100% εαυτό σου. Πώ είχε διαχειριστεί την απόρριψη <laughs> από τον Γιώργο Θεοφάνου στο X-Factor το 2009, <laughs> Βασικά θες το... να μα πει λίγο για τη φάση του X-Factor. Γιατί κάποιο που σε ξέρει τα τελευταία σου χρόνια μπορεί να μην δεν έχει γνωρίζει ιδέα. ότι. Και, ίσουν... και δυστυχώ θα ψάξει μετά από αυτό το βίντεο YouTube και θα βρει αυτό γαμό. Βρίζουμε εδώ πέρα. Ναι. Θα δει αυτό το γάμο βίντεο των πριν 400 χρόνια, το οποίο έχει φτάσει 500.000 views χωρί κανένα λόγο. Είναι, ένα βίντεο το οποίο είναι η δεύτερη Οντισιών. Θα σου πω inside τρελό τώρα, δεν το έχω πει ποτέ. Εγώ είχα πάει στην οντισιόν του X-Factor το 2009, πριν, άλλη μια φορά πριν από αυτό που μα δείξανε τότε. Οκ. Okay. Ε, είχα πάει σχεδόν με το ζόρι, γιατί πήγαινα, πήγαινα μαζί με ένα φίλο μου, εγώ δεν θα πήγαινα. Δούλευα τότε σερβιτόρο I... σε 11 ώρα. Να το σερή και τα λοιπά. 18 χρόνια πόσο ήμουνα. Και πήγα με έναν κολλητό μου, ο οποίο πήγα μαζί του να κάνει τον ντυχιόν και μπήκα κι εγώ να κάνω τον ντυχιόν. Έτσι, έτσι, γιόλο. Μετά. Μα ε, παίρνουν τηλέφωνο, μα λένε περάσατε και ελάτε να κάνουμε ένα γύρισμα. Το γύρισμα αυτό ήταν το κλασικό ε, X Factor που είναι 300 άτομα ναι, εκεί ναι, πέρα ναι, ναι, ναι. και ήθελα να πεθάνω. Δεν πήγα ποτέ, γιατί μου φάνηκε λίγο λέγει. <laughs> οπότε δεν πήγα ποτέ και δεν ξαναπήγα ποτέ γενικά στο X Factor. Ε, οπότε με παίρνουν τηλέφωνο τέλη Σεπτέμβρη, θα ξεκινούσε το τέτοιο. 10 Σεπτέμβρη. 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 Ε, και μου λένε έλα να κάνει οντισιόν. Και φαντάστηκα εγώ με το αθώο μου το 19χρονο μυαλό ότι για να με παίρνουν τελευταία στιγμή ενώ ξεκινάει το σόου σε 10 μέρε, θα τα έχουν βρει κόσμο και θα με θέλουν στα live. Γι' αυτό πήγα τότε στην επιτροπή εκεί πέρα. Και είχα πάει επίση σε ρί και 80... με 80 πυρετό. Και ήμουν και άρρωστο και. I wasn't having it. Ήμουν λίγο σε φάση, έλα. Δεν ήθελα να είμαι αγενή. Ναι. Γιατί πολλέ πολλοί μου είπαν ότι ήμουν αγενή τότε. Δεν ήθελα καθόλου. σα ίσα, ίσα του σέβομαι του ανθρώπου όλου αυτού που ήταν εκεί πέρα. Αλλά εκεί πέρα στην είχα πει Τρία τραγούδια. Αυτό ήταν το τέταρτο τύπο okay. που δείξανε και είχε, έτυχε, και είχε πέσει και το ρεύμα δύο φορέ την ώρα που τραγουδούσα. φίλε, δηλαδή. Γενικά, ρε παιδάκι μου, ξέρει πώ είναι η τηλεόραση. Οι άνθρωποι αυτοί που είναι εκεί πέρα και κάθονται, η δουλειά του είναι να δημιουργήσουν ένα. Υλικό. υλικό το οποίο, θα... το οποίο εννοείται. Το ε, 19 year old me, δεν είχα ιδέα ότι όλο αυτό είναι. Θα κάνουμε τηλεόραση. Πλέον τώρα το κάνω κι εγώ. Ένα πιάνο του το μαλλί να κάνουμε νούμερα. Αλλά τότε δεν ήξερα και αντέδρασα. Βέβαια πέρασα στα live, να ξέρει. Πέρασε σε group. Του pale faces και είχαμε φτάσει στα live. Είχαμε διώξει την ελευθερία. Γεια σα, ελευθερία. Στα τρεβά, είναι να είσαι καλά. Η απόρριψη δεν με ένιξε, θα την αλήθεια, γιατί μετά μου έλεγε σε superstar. Τώρα πες που έχει και στην εκπομπή του. Μια χαρά, έχουμε καλέ σχέσει. Έχει κάτι να συμβουλεύσει τα παιδιά που παίρνουν μέρο σε τέτοιου είδου talent show. Να έχετε έτοιμο τραγούδι. Γιατί η φήμη της τηλεόραση και όλα τα follow και τα like και τα τέτοια είναι τόσο εφήμερα γιατί πάντα οι άνθρωποι αυτοί που παίρνουν κάποια follow μετά έχουν ξαφνικά 2.000 like μετά από δύο εβδομάδες έχει 500 like και μετά μειώνεται. Αυτό έγινε και στη Eurovision. Έχω υπάρξει πολλές φορές σε... να κάνεις, να κάνεις ένα έτσι και ένα έτσι απλά είναι... αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου που βρίσκεται μπροστά. Η ανασφάλεια του να είμαι πάντα νούμερο ένα και τα λοιπά είναι κάτι που δεν το αντέχω. Αλλά, σαν συμβουλή θα έλεγα ότι πήγαινε γιατί ξέρεις ότι θες να κάνεις κάτι και γιατί αγαπάς αυτό για να δουλέψεις. Έχοντας τραγούδι έτοιμο, καλό θα ήταν να το βγάλεις μετά και να μην περιμένεις κάτω χρόνια. Και να προσπαθήσεις να συνεννοηθεί με την εταιρεία σου. Κάτι οποίο είναι... Πολύ δύσκολο. Ε, Πήγε και Eurovision, όπω μα είπε και εσύ ο ίδιο. Ναι. Πώ ήταν αυτή η εμπειρία. Φανταστική. Όχι, όντω η ρηστή. Επειδή ήμασταν πολύ κακομίρια τότε και μα είχαν πει. Επει... Είχε πάει με group, δεν είχε πάει. Ναι, του Freaky Fortune και ένα rapper, το Risky Kid. Επειδή ήμασταν λίγο κακομίρια εξ αρχή και δεν περιμέναμε να πάμε κιόλα. Εμεί βγάζαμε ένα single τότε, το πρώτο single με την Panic. Οπότε δεν φανταστήκαμε να μα ψηφίσει κανένα άνθρωπο. Μα ψηφίσαν τελικά στην Ελλάδα και πήγαμε. Και τότε μα είχαν πει εξ αρχή από το Delegation το ελληνικό ότι παιδιά δεν ε, θα πάμε κάπου. Αν περάσουμε στον τελικό, ευχή χαρά Θεού. Ναι. Περάσαμε τελικά τέλεια. Αλλά δεν είχαμε τότε, ξέρει, καμία γειτονική χώρα. Δεν, ήταν η μόνη χρονιά που δεν υπήρχε η Κύπρος. Αδικία, Λέρω. αδικία, αδικία. Ξέρετε, ήταν και μια χρονιά που με το 12 τη Κύπρο, α πούμε, και, με, και, και άλλη γειτονική χώρα δεν έπαιρνε μέρο. Τύπου Βουλγαρία, κάτι τέτοιο. Κάτι... Άμα με 12 βαθμού, παίρναμε τύπου 7 θέσει. Ναι ήταν τόσο κοντά οι θέσει. Εντάξει. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία η Eurovision και θα σου πω τώρα το εξή τι έγινε. Στην πρώτη πρόβα, με το που τελειώνουμε την πρόβα μα, ξέρω εγώ, την ώρα, τρέχουμε πίσω και είχε απόλυτο σκοτάδι. Απόλυτο σκοτάδι, δεν έβλεπα που πήγαινα και πέφτω σε μια τρύπα ε, με τι? το κεφάλι. Με, με, είχαν τύπου δύο ώρε. Ε... Να δουν αν να έχω παθιάσει και τα λοιπά. χτύπησα πολύ τύπου. Έχει μια τεράστια τρύπα και ήταν όλα μαύρα. Θα μπορούσα να του είχα κυνηγήσει τύπου ναι, ακόμα. Ναι, προφανώ. Ισχύει. τα λεφτά, ρε <laughs> Ωραία. Θα ξαναπήγαινε ω όλο καλλιτέχνη όμω. Θα πήγαινα θα πήγαινε, ναι. Είναι πολύ ωραία φάση εκεί πέρα. Είναι, είναι ωραίο όντω πάρτι που λέμε μην το λέτε πάρτι. Είναι πάρτι ωραίο και είναι ωραίο που έχουν εξαιρετικά πολλά ντόπια του, της πρωτεύουσας ή της, πόλη πόλης κλαμπ που γίνονται Euroclub και τα λοιπά ναι, αυτό και πάσε κάνεις... όχι είναι πάρα πολύ φαν και είναι πολύ φαν που οι άνθρωποι και οι φανς της Eurovision μαζεύουν λεφτά για να πάνε να κάνουν αυτό για τρεις εβδομάδες τη ζωή του τον το, το, τάδε χρόνο Λέει σαν διακοπές ξέρω ότι θα πάω στην τάδε πόλη τότε του χρόνου ξέρω εγώ και μαζεύω τα λεφτά για να πάω εκεί πέρα και όλοι το διασκεδάζουν τύπου Πάρα πολύ, <σίλει> πολύ, πολύ φαν. Από ποια ηλικία ξεκίνησε <laughs> να δουλεύει βράδυ. Κοίτα, εγώ είμαι ανοιχτοπούλι γενικά. Από τη, από τη, όλη μου τη ζωή. Δηλαδή, και στο Λύκειο, να θυμάμαι τον εαυτό μου, έβλεπα ταινίε μέχρι τι 2-3 ώρα και πήγαινα και μόνο σχολείο. Ναι, δουλεύω νύχτα. Πάντα, ξέρεις, και ακόμα και ω σερβιτόρο, πάντα δουλεύω το βράδυ. Από την εμπειρία σου, σαν σερβιτόρο, έχει τίποτα να θυμάσαι, α πούμε. Είναι πολύ πίσω, πια. Λοιπόν, ήταν, δούλευε μια καφετέρια, όχι καφέ. Ε, στον Γκάζι, τέλο πάντων σε ένα τον κοζοχώρι. Και την εποχή, το 2009 πότε ήταν, γινότανε του αυτού του πανηγύρι. Μιλάμε για όχι κόσμο. Ήμασταν 11 σερβιτόροι και δεν προλαβαίναμε. Ναι. Και κάποια στιγμή κρατάω ένα δίσκο και μου πέφτει. Όλο ο δίσκος με ποτήρια πάνω στο κεφάλι μια κοπέλα η οποία το μηδενικό τη χιούμορ δεν βοήθησε καθόλου τη φάση. Έπαθε ιστερία. Άρχισε να με βρίζει. Εγώ, όμω, φάση. Θέλω να πεθάνω τώρα. Όχι, δεν ανήκω εδώ. Σου ζήτησα συγγνώμη, σου έχω φέρει τα πάντα. Πάω κτλ. Σου έχω πάει στο νοσοκομείο. Εννοώ ότι έκανα τα πάντα για να είναι καλά, αλλά δεν ήθελε η κοπέλα. Ωστόσο, έχω να σου πω ότι όταν σκέφτομαι αυτά τα πράγματα και αυτή τη ζωή τη 11ωρη σερβι πραγματικά θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο από τη δουλειά που κάνω τώρα. Θε να μιλήσει λιγάκι για τη δουλειά που κάνει τώρα. Από το 2011. Τραγουδάω σε νυχτερινά μαγαζιά. Πολύ δύσκολο το βράδυ, παιδιά. Συγνώμη κιόλα, αλλά δεν μπορώ καν. Δηλαδή, εδώ δεν μπορώ να βγω να περάσω καλά βράδυ. <laughs> Πόσο μάλλον να δουλέψω. Ξεριστή, είναι δύσκολο γενικά η, 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 ζωή του τραγουδιστή. <clears throat> και ειδικά όταν δουλεύει τόσο βράδυ. Ε, για πάρα πολλού λόγου. Ένα είναι το ξενύχτη δύσκολο. Δύο, πέρα από το να το δύσκολο, πρέπει να είσαι σε full. Ε, είσαι ο διασκεδαστή τη κατάσταση. Εσύ είσαι αυτό που κινεί όλο το πράγμα. Και, και το πώ θα περάσει ο κόσμο, το πρόγραμμα, πώ θα τραγουδήσει, αν θα φαλτσάρει, τι θα φορά, αν θα ρουφιέσαι, αν θα είσαι στα δύνατά σου, στα χοντρά σου, αν θα έχει φάει, αν θα έχει φάει φωνή, αν θα, θα έχει πιει, τι θα έχει πιει, πόσο θα έχει πιει. Είναι όλο πολύ δύσκολο και επίση είναι η δουλειά μα σε εμά τον τραγουδιστό συγκεκριμένα, που έχουμε και την έννοια του ρεπερτορίου και το τι κάνουμε στη ζωή μα, είναι 24-7. Ο λόγο που νομίζω που παθαίνω κρίση πανικού και έχω χρήσει τα ψυχοφάρμακα είναι επειδή έχω κουραστεί να σκέφτομαι πότε θα βγάλω τραγούδι, γιατί θα το βγάλω, γιατί να βγάλω αυτό, μήπω αυτό δεν πάει καλά. Ξέρεις, όλα, είναι όλα 24 ώρες, 24 ώρα σκέφτεσαι κάτι. Χτε 3 ώρα το βράδυ πήγα να πάθω κρίση πανικού, γιατί δεν ξέρω ακόμα πώ θα βρωτηθεί ακριβώ το τραγούδι που θα βγάλω που βγαίνει τώρα. Τώρα, σήμερα. τώρα, τώρα. Α, ναι. Σήμερα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο άγχο. Και το βράδυ δεν το συζητώ ότι όλα μεγενθύνονται. Αλλά ξέρει, με κάποιο τρόπο, μιλάω μόνο τα αρνητικά. Πάνω σκηνή, όλο αυτό που λένε το κλισέ Ότι όλα ξεχνιούνται. Όντω όλα ξεχνιούνται. Πώ είναι η ζωή ενό παιδιού που δουλεύει βράδυ, Κοίτα, είναι δύσκολα. Γιατί πρέπει να έχει στο πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή το βράδυ ισούται με πάρα πολλά πράγματα. Αλκοόλ, ναρκωτικά, καταχρήσεις. Πιστεύεις να ότι είσαι... σε αυτό το κομμάτι υπάρχει peer pressure, ότι... Επειδή α πούμε κάνει ο δίπλα σου, πρέπει να αναγκαστείς να κάνει και εσύ για να περάσει εξίσου καλά. Σε καμία περίπτωση δεν αναγκάζεις, αναγκάζει, αναγκάζει κάποιο. Απλά στη δική μου περίπτωση, πούμε, που έχει τύχει να κάνω καταχρήσει, και έχει τύχει να. Ε... αφού το βάρνε γιατί και εγώ σκέφτηκα. Ε, όταν βλέπει ότι κάνει. είναι πολλέ ώρες το βράδυ. Είναι πολλέ ώρες που πρέπει να είσαι alert και πρέπει να είσαι on point και χαμογελαστός και focused. Οπότε έχει τύχει στο παρελθόν για αρκετέ φορέ να κάνω κι εγώ καταχρήσεις, οι οποίες νόμιζα τότε ότι με κάνουν πιο συγκεντρωμένο. Αυτό ήταν μέχρι να καταλάβω ότι με καταστρέφουνε όντως. Και θυμάμαι μια χρονιά τώρα, άκου να δεις. Ε... Είχα λίγο εθιστεί σε κάποια περίοδο της ζωής μου, με κάποιες καταχρήσεις. Ε, και συνειδητοποίησα τη... ότι. Δεν συνειδητοποιούσα βασικά ότι χάνω τη φωνή μου. Το οποίο. είναι το όπλο μου που μου λέει και ο πατέρα μου που έχει πεθάνει. Σε κάνουν να αισθάνεσαι πιο άσχημα. <laughs> ο πατέρα μου πριν πεθάνει μου λέει φωνή σου το. <laughs> Φαντάζομαι. <laughs> τα τελευταία λόγια ήταν. Η φωνή σου. Είναι το, 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 όπως... το όπλο πιο το όπλος Τέλος Και μια μέρα θα ερχόντουσαν κάποιοι φίλοι Τραγουδιστές και συναδέλφοι και συναδέλφοι Ο ε, Ιαν ήταν συγκεκριμένα Τον οποίο εκτιμώσουμε και τραγουδιστή Και είναι και φανταστικός Και αγχώθηκα και τέλεγα ένα πολύ δύσκολο τραγούδι Και λέω Μαλάκα πώς θα τα καταφέρω έτσι πώς έχω γίνει τώρα τελευταία Και ήταν η πρώτη φορά που δεν ήπια τότε Τίποτα Και λέω α Έχω φωνή βγήκε το βράδυ, είμαι μια χαρά, άρα μάλλον δεν το χρειάζομαι. Οπότε έτσι έγινε λίγο το Θυμά κλικ. Θυμάσαι ποιο τραγουδί ήταν. Ναι. Τον Τριμών, τον Aerosmith. Εντάξει, οι περισσότεροι καλλιτέχνε τουλάχιστον πίνουν ναι. στα μπουζούκια. Δηλαδή, ναι. δεν έχω πάει μπουζούκια, αλλά σε συναυλίες και σε τέτοια που μπορεί να έχω δει ή σε live, έχουν το ποτό τους δίπλα. Πιστεύει Πιστεύεις ναι. ότι μπορεί να υπάρξει διασκέδαση και νύχτα χωρίς το αλκοόλ, ας πούμε, στο πιο light σου πάω. Επίση, υπάρχει κάτι που μπορεί να αναπληρώσει αυτό το αίσθημα που. Κυρία, τώρα μην γελιόμαστε. Το μία πεντάωρη διασκέδαση το βράδυ, ο λόγο που είναι πεντάωρη είναι έτσι ώστε ο μαγαζάτορο να βγάλει λεφτά. Ο μαγαζάτορο που θα βγάλει λεφτά μόνο άμα με μία είσοδο, σε καμία περίπτωση. Τα μπουζούκια υπάρχουν για τα ποτά και τα λουλούδια. Εμεί δεν έχουμε λουλούδια συγκεκριμένα, αλλά ο τρόπο που βγάζουν λεφτά ο κόσμο για να πληρωθεί όλο ο κόσμο που είναι να πληρωθεί είναι αυτό. Οπότε ο λόγο που κάνουμε τόσο και δεν κάνουμε μία μισή ώρα στην αυλία το, το βράδυ είναι για να πιο κόσμο. Από τη μεριά του μαγαζάτορα που δεν είμαι θα σου πω ότι όχι, δεν γίνεται να υπάρχει διασκέδαση. Από τη μεριά του ανθρώπου θα σου πω εννοείται πω μπορεί να γίνει διασκέδαση όπω γίνεται σε όλο τον πλανήτη. Ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα πούμε, που έχει ζει μέσα στο μαγαζί. Λοιπόν, <laughs> <laughs> να κάτι. Έγινε πρόσφατα αυτό στη Θεσσαλονίκη ήρθε ένα ήρθε ένας τύφλα και δεν, καθόταν καν μπροστά. Τραγουδούσα εγώ και έρχεται ένα τύπο. Εγώ, καλά, δεν έτσι. Και μου δίνει ένα τσαλακωμένο χαρτί στο χέρι τύπου. Πάρτο από μένα. Και λέω, Πω μαλάκα είναι κοκαίνη αυτό, τι θα κάνω. Και το βάλα τζέπ μου άβολα. Γιατί δεν το, πετάξω μετά, γιατί ήταν σαν. γιατί ήταν περίεργο. Γιατί με κοιτάει και ο κόσμο και τραγουδούσε εκείνη την ώρα και τα λοιπά. Και είπαμε στο καμαρίο να τελειώνω και ήταν ένα εικοσάρικο. Τυλιγμένο. Δεν εικοσά ναι, έγραφε κάτι πάνω. Ένα εικοσάευρο. Ήρθε μπροστά του και μου έδωσε ένα εικοσάευρο. Τέλειο. Έχει τύχει να φάω σαβούρα. <laughs> Καλά. Έχει, έχει, κάναμε κάτι απόκριση. Ήμουν <laughs> οντιμένο τουρίστα. <laughs> και εγώ έκανα κάτι κόλπα. Τότε έκανα ένα μέντληλ. Μάικλ Τζάξον. Λόγω από κρυώνε. Και η Άννα τότε είχε ένα σκαμπό. Ψάθυνο. Το οποίο το αγαπούσε πάρα πολύ. Με κατέστρεψε, όπω καταλαβαίνετε μετά. Και ανεβαίνω στο σκαμπό, εγώ αυτό, για να πηδήξω και να κάνω κόλπο. Ξέρω εγώ, wow. Και πάω να πηδήξω και πέφτει το πόδι μου μέσα στην ψάθα στο σκαμπό. Και πέφτω με το σκαμπό έτσι. Ήταν εκεί πέρα φουρέιρα, Ήταν εκεί πέρα κόσμο πολύ τύπου. Και το ήταν όλη αυτό. Η μπάτα δεν μπορούσε να παίξει μετά από τα γέλια. Λογικό μου ακούγεται. Εγώ γέλαγα, εννοείται δηλαδή εντάξει. Έχω πέσει πολλέ φορέ. <laughs> <laughs> μια άλλη φορά ήμασταν τότε με του Freaky Fortune και παίζαμε με τον Τζαουσόπουλο, νομίζω, στο κάποιο W, το τι ήταν τότε. Και έκανα και εγώ το από τότε κόλπα με το μικρόφωνο, έκανα τίποτα, το γύρναγα, έπιανα κλπ. Και κάποια στιγμή τραγουδάνω τραγούδι, πετάω το μικρόφωνο, το μικρόφωνο δεν, κάνει, δεν πάει έτσι, πάει ευθεία στο κεφάλι μια κοπέλα, <laughs> ακούγεται ένα γκντουπ. Με <laughs> 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 πάει το κεφάλι μια κοπέλα. Πάω, εγώ είμαι σφάση κρίση πανικού, κρύο υδρότη κτλ. Τρέχω να το πάρω, ζητάω συγγνώμη κτλ. Μου δίνει το μικρόφωνο η κοπέλα καημένη. <Σιζάνι> το κεφάλι έτσι του έχει ριζωθεί. και <Σιζάνι> έτσι που αισθανόμουν άσχημα, τρέχω για να πάω στο DJ set που ήταν ο Τέο και τρέχω, ανεβαίνω κάτι σκαλιά και πέφτω ξεσκαλιά με τα μαλάκα. Έλα ρε παιδιά. Όλα λάθο. Θε να μου πει ότι απλά μία μέρα ξεκίνησε, α πούμε, και κάνει καταχρήσει στη σκηνή. Δεν είχε ποτέ κάποια. Κάποιο παράδειγμα, ρε παιδί μου, ότι τύπου Α, βλέπω αυτόν που το κάνει και λέω: OK, αν τον βοηθάει αυτόν. Δεν πήγα και αγόρασα τα ναρκωτικά μου μια μέρα. Δεν θεωρεί ότι λίγο ο χώρο ούτω ή άλλω. Ε, καλά, το... εννοείται. Εννοείται, δεν το συζητάω. Σαν να σου μπαίνει η ιδέα λίγο ότι α, αυτό το κάνουν όλοι και έχουν. Καλά, τώρα α μην, μην δαιμονοποιούμε και τα πάντα, η αλήθεια είναι. Α μην πω: Α, τα κακά, ο κακό άνθρωπο, ο κακό. Όχι. Όλοι... Μα δεν το λέω για αυτό. Όλα, όλα είναι ο εαυτό μα. Και όλα είναι στη ζωή επίση. Δεν Ένα... σου λέω ότι σε ανάγκασε κάποιο να το κάνει καμία, σε καμία περίπτωση. Όχι, και εγώ δεν είμαι και άποψη ότι τύπου μην κάνει αυτό. Άμα θέλει να δοκιμάσει κάτι, δοκιμάσαι το. Όχι, θέλω να σου πω ότι με το να δαιμονοποιούμε και τα πράγματα δεν είναι το καλύτερο και είναι και ο τρόπο που κάποιο πάει και κάνει κάτι μόνο και μόνο από αντίδραση. Ο λόγο που κάπνει εγώ στη ζωή μου ήταν ακριβώ αυτό. Ότι μην, δεν θα καπνίσει. Με το να δαιμονοποιεί κάτι, το κάνει ακόμα πιο ελκυστικό, κατά τη γνώμη αυτό, Εγώ ήμουν ναι. πάντα. Εγώ, όλο ο κόσμο είναι αντιδραστικό, αλλά και εγώ ήμουν πάντα αντιδραστικό. Πιστεύεις ότι εσύ αυτό είχε μέτρο, α πούμε, εκείνη την περίοδο. Όχι, δεν είχα. Εγώ ήμουν πάρα πολύ τυχερό, γιατί με ένα μαγικό τρόπο από πολλέ μεριέ έφαγα σφαλιάρα και έφαγα έφα, 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 έφα μια συνειδητοποίηση. Μόνο μου και δεν χρειάστηκα εξωτερική βοήθεια. Να ώστε σε να πιάσουν μπο... οι φίλες, ως... πούμε, πούνε... φίλοι σου, Όσο με πιάνουν οι φίλοι μου, γιατί δεν είχα κρυφό τίποτα ποτέ στη ζωή μου και μιλάω στου ανθρώπου μου, ε, δεν γινόταν κάτι. Πρέπει να συνειδητοποιήσει μόνο σου το τι σου κάνει κακό, ναι. ώστε να το σταματήσει. Όταν είναι τόσο ανεξέλεγκτο, ίσω να χρειαστεί εξωτερική βοήθεια ε, ιατρική. Ε, εγώ ήμουν τυχερό γιατί. Συνειδητοποίησα κάποια πράγματα χωρί να χρειαστώ ιστορική βοήθεια. Έχει παίξει σε musical. στο χέρ. Το είχα δει κιόλα. Και η αλήθεια είναι ότι ήσουν ο αγαπημένο μου στη σκηνή. Συγγνώμη, το ξέρω. Αλήθεια. Αλλά πραγματικά με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ που δεν είχαμε καμία σχέση τότε. Δεν μου αρέσει πουλάκι μου. Ναι. Ή τώρα τι σχέση έχουμε. Όχι, ενώ ότι δεν σε ήξερα, <laughs> δεν είναι ότι πήγα για σένα για να το δω Λέω Έκανε και, και ναι. αρκετά queer ρόλο τότε έτσι. Ναι, ναι. Αυτό μου άρεσε μάλλον. Το είχε πετύχει πάρα πολύ καλά. Ο Σεγρεδάκη ε, μου είχε βάλει αυτόν τον κορσέ, τον οποίο μισούσα ε, θανάσιμα θα, θα, εγώ, γιατί η μεγαλύτερη μου ασφάλεια είναι επειδή ήμουν μπουλλ μικρό. Ζωή μου. Είναι τα κιλά μου πάντα. Και μου έχει βάλει ένα κορσέ γυναικείο νύ, νύφη και από πάνω μια γούνα τεράστια βίκινγκ. My style rocks. Ναι, my Επιζόδιο... style doesn't rock at all. Όχι, τέλειο ήταν. Ήσουν Όχι, πολύ ωραία, δεν βλάκα. Απλά ήταν, ένιωθα ανασφάλεια. Βέβαια, τι ανασφάλεια κάνει εμένα. Ένιωθα μετά, έβγαινε στη τσίδη. Εντάξει, προτιμώ το τσιτσίδι από τον κορσέ που ήμουν. Ήταν... Θέλει να μου πει λιγάκι για τη φάση με το θέατρο. Η φάση με το θέατρο είναι η πιο ωραία σαν ό,τι χειρότερο οικονομικά. Εντάξει, εσύ που δουλεύει και βράδυ, ρε φίλε, είναι τελείω διαφορετική τώρα η. Ή... Ε, Όχι. Δε, τι, είναι όντω πολύ διαφορετική και οι οικονομικέ απολαυέ είναι διαφορετικέ. Ωστόσο, δεν είναι αξιοκρατικά τα πράγματα στο θέατρο. Ναι. Και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι που είναι στου δρόμου για ό,τι άλλο συμβαίνει σι, συνάμα, αλλά ε, είναι αστεία τα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ. Ότι ένα άνθρωπο μπορεί να δουλεύει. Γνωστοί άνθρωποι, έτσι. Και καλήθοποι και άνθρωποι, ακόμα και καλέ σχολέ, που έχουν τελειώσει και να δουλεύουν για φραγκοδίφραγκα και πολύ, τα μισά λεφτά από ό,τι μπορεί να βγάζει με τα tips του ένα σερβιτόρο το βράδυ. Γιατί να ασχοληθώ με την τέχνη τότε. Για το, για το, ε, δεν είμαι καθόλου τη άποψη. Όχι, θα σου πω. Είμαι τη ότι ακολούθα την τέχνη σου αφού αυτό αγαπάς και αυτό κάποια στιγμή μπορεί να σε βγάλει κάπου. Αλλά υπάρχει περίπτωση να μην σε βγάλει κάπου, ρε φίλε. Ναι. Γιατί ζούμε σε, σε μια χώρα που είναι αξιοκρατική σε τίποτα. Δηλαδή, είδα, είδα τώρα, χθε, α πούμε, πριν. Ε, κάνω μια μελέτη, είδα τη ε, της Δούσκα τη συνέντεξη. Καταλαβαίνω η κοπέλα τι έλεγε ας πούμε, για την τέχνη, ότι. και α πεινάσω. Αλλά διαφωνώ κάθετα. Δεν κάνω αυτή τη δουλειά για να πεινάσω, ούτε κάνω αυτή τη δουλειά για να βγάλω λεφτά. Εννοείται πω κάνουμε πράγματα που αγαπάμε, αλλά δεν μπορώ να έχω στο νου μου ότι δεν θα φάω κιόλα. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω πώ το λε. Εγώ θεωρούμαι από του τυχερού που έχω δουλειά εδώ και τόσα χρόνια και δεν έχω σταματήσει να δουλεύω. Και ήμουν και πάρα πολύ τυχερό στην καραντίνα που έκανα και τηλεόραση. Και ενώ δεν δούλευα, έβγαζα κάποια χρήματα. Έχει κάνει μόνο το χέρι σε musical. Έχω κάνει και τι καμπάνε στο Delevice. Και έκανα και ένα ρόλο που ήταν. 40 χρόνια μεγαλύτερο από μένα και ένα special effect make κτλ. Έλα ρε! Είχε πλάκα. Βέβαια, αυτό που δεν είχε πλάκα είναι ότι επειδή παίζαμε σήμερα Τετάρτη με Κυριακή, Παρασκευή και Σάββατο που δούλευα. Όχι. Ήσουν στο και στο θέατρο. Ναι. Ε, και ήμουν στο Πάνθεον τότε. Έπρεπε 12 παρα 10 να φύγω, χάνοντα την υπόκληση. Και 12 και 10 έβγαινα στο μαγαζί του θέατρο. Το σημαίνει ότι είχα 20 λεπτά να ξεβαυτώ, να, να ντυθώ με ρούχα μαγαζιού, και να πάω μια απόσταση, μέσα σε 20 λεπτά έπρεπε να ξεβαυτώ, να αντιθώ, να ξαναετοιμαστώ και να πάω τη διαδρομή. Και με ένα πορτιέρι τότε στο θέατρο, ένα καλό άνθρωπο, δεν θυμάμαι πώ το λένε, δεν έχω ιδέα γιατί δεν είμαι ποτέ ούτε αυτό, πώ με λένε, ο οποίο δεν μ άφηνε να περάσω με το αμάξι. Και ποιο είμαι, κάθε φορά και ποιο είμαι. <συσχύ> Πέντε άνθρωποι τραγουδάνε, άνθρωπέ μου. Αυτό με τι προτερήτε είναι μια μάστιγα, πρέπει να το πω. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Ακούστε <συσχύ> με λίγο να σα πω. Όποιο σα προσλαμβάνει σε ένα μαγαζί και εισαι πορτιέρη, είμαστε δύο-τρει άνθρωποι. Μάθε ποιοι είναι και μην του κλείνει την πόρτα όταν βιάζονται να πάνε να γάμο ετοιμαστούν. Ή όταν σου δίνουν τα μάξι στο θεάτρο να μην το παίρνει επειδή δεν θυμάσαι ποιο είσαι και να σου κοπεί 42 φορέ ποιο είμαι. Τέλο πάντων, εγώ δεν ήρθα εδώ για να γίνω αντιπαθικό <laughs> Πώς Πώ <laughs> προέκυψε <laughs> η συνεργασία σου με την Αναβίση. Μια φορά με είδε και συνεργαστήκαμε. Πώ αισθάνεσαι όμω που παρόλα αυτά σε έχει επιλέξει και δουλεύει στο πλάι τη τόσα χρόνια. Πολύ ωραία αισθάνομαι. Την αγαπάω πάρα πολύ. Και με αγαπάει και αυτή και το ξέρω με έχει στηρίξει πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ πώ έτυχε, γιατί μα είχε, είχε πάρει τηλέφωνο όταν ήμουν στο Eurovision για καλή επιτυχία. Μετά κάναμε ένα remix για ένα album που δεν έβγαλε ποτέ, ο Στρίκη Φόρτσουν. Και μετά μα πήρε μετά την Eurovision, εμά και την Κονιτσίτα για τα 40 χρόνια αναβίση. Πολύ ωραία συνεργασία και είναι και ο ένα λόγο που έχω κάτσει τόσα χρόνια μαζί του. Νιώθει, α πούμε, μερικέ φορέ ότι επειδή είσαι δίπλα σε μια τόσο μεγάλη καλλιτέχνηδα, ότι κάπω επισκιάζεσαι. Ξέρει τώρα, δεν μπορώ. Μπορεί... Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να συγκριθώ με την Άννα σε, καν, σε κανένα επίπεδο. Οπότε δε, ποτέ δεν ένιωθε ότι επισκιάζει. σα ίσα πάντα έχω στο νου μου πώ η Άννα να βγει ακόμα πιο θεά με το τελευταίο μου ή το πρώτο μου τραγούδι. Πώς... Ξέ, πάντα έχουμε. Γενικά είναι μια κατάσταση του τέλερ μου που είναι τόσο ομαδική. Το φτιάχνουμε όλο έτσι ώστε να είναι ένα πεντάωρο συνολικά το φτιάχνουμε σαν παράσταση, ρε παιδάκι μου, σαν είναι όλο ενιαίο. Ναι. Δεν είναι άτομο προγράμμα μου, άτομο προγράμμα τη Άννα. Ισχύει όντω αυτό. Γιατί ένα, το κάνετε άλλο. και τα ντουέτα σα, έχει ναι, σπίσει το δικό σου κομμάτι, έχει αυτό το δικό τη. Και κάπω ένα πάει σε. Κατάλαβε. Δεν είναι ένα μόνο κόμμα το εσύ, μετά ένα μόνο κόμμα το Ιάννα. Ναι, και ναι, ναι. είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή πραγματικά είναι για... το μόνο μπουζούκι που έχω πάει τρει φορέ. Είναι και ένα λόγο που δυσκολεύομαι να... να κάνω κάτι άλλο σε μπουζούκια, γιατί. Δεν ξέρω αν, αν μπορώ μετά από τόσα χρόνια με την Αναβίση, η οποία. Τώρα, μην γελιόμαστε. Πέρα από το ότι είναι Αναβίση, έχει και ένα μαγαζί που την κοιτάει στα μάτια. Και δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει στο μαγαζί μας στο μαγάζι μας <laughs> <laughs> και να δει άνθρωπο ο οποίος είναι γυρισμένος πλάτη. Το οποίο στα άλλα μαγαζιά είναι κατά 99% είναι όλη πλάτη και πίνουν τα ποτά του. Γιατί εμένα προσωπικά δεν μισώ την οτροπία του μαγαζιού. Κλαμπ. Όχι από την άποψη μουσική, από την άποψη νοοτροπία κόσμου. Ότι τραγουδάει κάποιο και εγώ είμαι στον κόσμο. Όταν πα να ακούσει έναν άνθρωπο να τραγουδάει, τον κοιτά την ώρα που τραγουδάει. Είτε διασκεδάζει, είτε χορεύει. Δεν είπα τον κοιτά με τα μάτια όλη την ώρα έτσι, αλλά ακού τι γίνεται, συμμετέχει. Δεν μπορεί να σε πλάτη όλη την ώρα στο μαγαζί. πολλοί τη το καπέλο τη Άννα όποτε έχει υπάρξει άνθρωπο ο οποίο είναι πλάτη. Με πρω... Δεν, μπορεί να είσαι προτραπέζι, ρε, ρε, κάτσε... ρε να κάτσει, πάνω στη σκηνή και να σε πλάτη. Ε, είναι μαλακή αυτό το πράγμα. Πρέπει να το καταλάβει ο άνθρωπο που το κάνει αυτό. Ναι. Η άνθρωποι μπορεί, μπορεί να το σκουντήξει, και να του πει: Εδώ είμαι. <laughs> Ή, το άλλο που κάνει και μου αρέσει πάρα πολύ είναι που λέει ότι enjoy the moment. Αφήστε τα γαμοκινητά κάτω και ζήστε τη φάση αυτή τη στιγμή. Που είναι πολύ σημαντικό, εννοείται. Και είμαι πολύ τυχερό που είμαι σε ένα τέτοιο μαγαζί που έχει φτιάξει η Άννα τον κόσμο έτσι ώστε να ακούει. Όντως, είναι μεγάλο σχολείο. Μα λέγα εγώ όταν πήγα σε ένα άλλο μαγαζί συναδέλφων και πολύ γνωστών, με, δεν σου συζητάω καν για, τους, για, τα παιδιά που βγαίνουν στην αρχή. Που δεν είναι άγνωστα, είναι πολύ γνωστοί τραγουδιστέ για τα παιδιά που βγαίνουν στην αρχή. Και ο κόσμο ούτε. Όχι, δεν χειροκροτάει. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει τραγουδί και να μην χειροκροτήσει άνθρωπο. Δεν συζητάω για την Άννα. Ναι. Την αποθέωση. Αλλά είναι μαλακία ρε φίλε. Πρέπει να προσέξει τον άνθρωπο που τραγουδάει. Ναι, για... δεν είμαι στο, εκεί για σανάχονο. να κάνω τον καραγκιόζη μόνο. Εννοείται ότι θα κάνω τον καραγκιόζη και εννοείται ότι θα τραγουδήσω και εννοείται ότι θα πω πράγματα τα οποία μπορεί να είναι εκτό από μένα μερικέ φορέ για να διασκεδάσει ο κόσμο. σα-ίσα, ε, -ίσα, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. να Το νούμερο ένα αγαπημένο μου πράγμα σε ένα μαγαζί είναι όταν περνάει καλά ο κόσμο. Το λατρεύω. Αλλά αυτό δεν επικοινωνία. Έχει κάποιου άλλου καλλιτέχνε που okay. θαυμάζει πάρα πολύ εκτό από την Άννα ας α πούμε. Θαυμάζω με ποια έννοια. Ότι θαυμάζει πολύ τη δουλειά του. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τη δουλειά του ναι, μπορώ να σου πω. Τόσα χρόνια στον χώρο, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουν αρχίσει και αποθε... απομυθοποιούνται οι άνθρωποι. Αυτό πιστεύει ότι φταίνουν τα social media. Αυτό είναι άλλο. Άλλο εννοούσα, αλλά εννοείται φταίνουν τα social media. Αλλά φταίνει η δουλειά και ότι τι έχω γνωρίσει και έχω δει ότι είναι μαλάκες. Α, <laughs> οκ, okay, εντάξει. Ναι, συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Είναι πολύ πληροφορία από τα social media. Too much. Δηλαδή, εγώ Άμα δεν ήταν η δουλειά μου, πραγματικά σου μιλάω, δεν θα είχα δεν ασχολούμαι καθόλου. Οριακά δημοί. δεν ασχολείσαι. Δυσκολεύομαι πολύ με τα social media. Πάρα πολύ. Και δυσκολεύομαι να πάρω λεφτή πληροφορία. Και την, την καλλιτεχνική. Πάπειρο. Δεν είχα συνειδητοποιήσει καν ότι τραγουδάει τόσο πολλή κόσμο τόσο καλά στην Ελλάδα και στην ε, πλανήτη. Ναι. Από τα 25 μου χρόνια και μετά δεν είδα ποτέ κανέναν άνθρωπο ανταγωνιστικά. Ποτέ. Δεν το διανοούμε ότι το κάνουν οι συναδελφοί αυτό το πράγμα μου φαίνεται πραγματικά αδιανόητο άμα σου πω off camera πόσο μεγάλα ονόματα το κάνουν αυτό που τους έχουμε κυριολεκτικά νούμερο ένα το πόση κόμπλα υπάρχει στο χώρο είναι αδιανόητο και, δε... και στους τραγουδιστές να ξέρεις είναι και πιο light στους τοπιούς είναι... Αλήθεια. Νόμιζα ότι στους τραγουδιστές ήταν πιο hardcore. <laughs> η είναι λίγο πιο hardcore κατά τη γνώμη μου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι άμα ε... Παλεύει για μια θέση των 30 ευρώ τη μέρα. Ε, ναι. Και είναι και πολύ περισσότεροι. Αλλά. Είναι... Και στα social media υπάρχει πάντω αυτό. Ναι, το ξέρω. Το βλέπω. Και κρίμα. Κρίμα, Συνήμα, γιατί ναι... άλλο να είσαι ηθοποιό, α πούμε, και να υπάρχει το. Γιατί εκεί μιλάμε για πραγματικό ταλέντο, πραγματικό δουλειά χρόνων, α πούμε, σκληρή. Εγώ με του ανθρώπου στο social media. Δεν ξέρω πώ το κάνει αυτό το πράγμα, αλήθεια. Εσύ, η αλήθεια είναι ότι έχει μια ειλικρίνεια. Και μια μεσότητα η οποία είναι, ε, πώς να το πω, α, αντιπαθητική, συμ, συμπαθητικά αντιπαθητική. Δηλαδή θέλω, θέλω από τη μία να σου ένα κουτουλίδι, επειδή σε συμπαθώ όμως, κατάλαβες. Δηλαδή σε άλλους θέλω να σου κουτουλίδι, period. <χ> <χ> δηλαδή είσαι σε φάση, φέρε αγάπη μου, ηρέμησε σε κάποιους ανθρώπους ηρέμησε, δεν θα σου πάρει κανεί το μπιφτέκι σου ή το παγωτό σου ναι. σε όλους του χώρους άμα αυτό που κάνεις εσύ το κάνεις καλά ας να βάλω το την πέτσα που έβαλα το χέρι μου στην τσέπη μου <σκυσχε> <σκυσχε> μαλάω <σκυσχε> πρέπει να λίγο να ηρεμήσει ο κόσμο με τη φιλοδοξία του ναι καταλαβαίνω είναι τόσα τραγικά τα πράγματα που, που συμβαίνουν που είναι σε βάση Ωραία. Είσαι πολύ καλό. Είσαι ο καλύτερο σε social media. Είσαι ο καλύτερο στον χώρο. Γιατί πρέπει να πατήσει και επιπτωμάτων, α πούμε. Καλά. Μα, αλλά το κάνουν πολύ αυτό το πράγμα. Mm. Και, και λε, τι δουλειά έχω εγώ με σένα. Και δικά, καλά, δεν σου ζητάω για. Οι καταξιωμένοι άνθρωποι που έχουν κόμπλα με μένα, α πούμε, Είσαι νούμερο ένα, γιατί παθαίνει τώρα τρέλα. Πριν πάμε σε ερωτήσει του κοινού, θέλω να μου πει λίγα λόγια για το καινούριο βίντεο κλιπ που έχει ετοιμάσει και βγήκε σήμερα. Είμαι όντω πολύ χαρούμενο. Χωρί να έχω πει ότι είμαι πολύ χαρούμενο για να πω όντω τελικά. Αλλά είμαι όντω πάρα πολύ χαρούμενο γιατί είναι ένα τραγούδι που έγραψα εγώ μαζί με, εγώ, μαζί με τη Δάφνη Λόρεν, το Ρίπεν και τον Τζίκο. Είναι αυτά τα ονόματα, ξέρει. Εγώ του αγαπάω, του ξέρω, αλλά είναι αυτή η νεολαία ναι. Πολύ ταλαντούχα παιδιά αυτή η νεολαία. Εγώ νιώθω πλέον 88 χρονών. Βέβαια, πάντα νιώθω τόσο. Α, το τραγούδι. Το τραγούδι λέγεται Μη Με ρωτά, αν τα βράδια μου μου λείπει. Ε, το έχουμε Θες γράψει με πολύ ένα... αγάπη. Θα σα πω, θα σα πω. Βίντεο by Γέννη Παπαδάκο. Ε, βγαίνει από την Panic Records στην εταιρεία μου. Χαίρομαι όντω πολύ. Γιατί μου αρέσει το τραγούδι. Είναι λίγο τσετελάτο, λίγο παιχνιδιάρικο και γουστόζικο και σου ξεδιάρικο. Αγαπώ σου ξεδάκια. Ε, ελπίζω να πάει πολύ καλά. Δεν ξέρω, οι τρόποι δεν ξέρω ποιοι είναι για να κάνει επιτυχία σε αυτή τη χώρα. Έχω προσπαθήσει τα πάντα. Θα προσπαθήσω και ακόμη μια φορά. Ελπίζω να πάει καλά. Είναι νομίζω τα πιο σουσεδιάρικα τραγούδια που θα βγάλει. Για να κάνει επιτυχίες στην Ελλάδα. Εντάξει, βούλο, το θα μου πει. Για να κάνει επιτυχίε στην Ελλάδα, θέλει να έχει πολύ συγκεκριμένο τρόπο που θα δουλεύει, α πούμε. Μα αρέσει πολύ το τραγ. Ναι. Εκεί είμαι. Τώρα. Αυτό θα σου πει. Τραγ δεν είναι τραγ, ρε παιδάκι μου, αλλά βαρέθηκα να έχω στο νου μου τι τραγούδι θα βγάλω. Θα βγάλω αυτό που γουστάρω, Άμα ο κόσμο περνάει καλά, γαμώ. Και άμα είναι και λίγο πιο κουνιστό, κουνιστό. κουνιστιάρικο, ε, γαμώ. Δεν μπορώ να έχω στο νου μου α, τι θα πει ο ένα, θα πει ο άλλο, τι θα πει η μάνα μου που θέλει να, να με κάνει αλκινό Ιωαννίτη από την ώρα που γεννήθηκα. Ε, δεν θα γίνω ρε μάνα, ξεπέρνα το. Κάποιο είπε πόσο έρωτα για μια. <Κι όπως... <Κι> Νικόλα, πάμε σε ερωτήσει που έχει κάνει το κοινό μα για εσένα. Τέλεια. Πώ γνωρίστηκε με την Τάμπτα, ε, Γνωρίστηκα στην πρώτη μου μπουζουκική δουλειά. Ήταν Τζόρτζο Ντονάκη Τάμπτα και συνεργαστήκαμε. Και μεν η Τάμπτα γενικά. Να ξέρετε, φίλοι μου καλοί, ότι οι άνθρωποι που φαίνονται από πρώτη άποψη, από πρώτη εικόνα, λίγο πιο απόμακροι, ή οι μου άνθρωποι. Είναι οι πιο επαγγελματίε, θα έλεγε. από είναι πιο άνθρωποι. Δεν χρειάζεται να είσαι σε όλου. Αχ, αγάπη μου, φυλάκια με άνθρωπου που δεν ξέρει. Μόνο και μόνο για να είσαι συμπαθή σε όλο τον πλανήτη. Ισχύει. Θα συμπαθεί στου ανθρώπου σου και του ανθρώπου που ξέρει και με αυτού μιλά. Άμα κάποιο σε κερδίσει και αλληλοκερδιθείτε. Τότε ναι, να είσαι ανοιχτό βιβλίο. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι άμα έρθω εγώ χωρί να σε ξέρω, Λίγο σε φάση «Μωρό μου, τι κάνει είμαι η Ζωεπρέ, δεν ξέρω αν με ξέρει είμαι αυτή». Είναι λίγο αιδεία. Αυτοί που το κάνουν αυτό δεν λένε «κάναν με, δεν ξέρω αν με ξέρεις». Α, είναι ναι, είναι όμως, σε φάση «με ξέρει σίγουρα και εγώ δεν έχω ιδέα». Το, το αντίθετο έγινε με την Τάμτα. Χτίστηκε σχέση πολύ με τον καιρό. Και έχουμε ζήσει πο, πολλά πράγματα μαζί. Είμαστε, νομίζω είναι οι καλύτεροι μου φίλοι από τον χώρο και φίλοι πραγματικοί. Δηλαδή, με έχει δει στα σκουπίδια. Έχω είμαι σπίτι πριν κάποια χρόνια, πέρσι, το καλοκαίρι βασικά, και έπαθα τέτοια κρίση πανικού. Μαλάκα, δεν το έχω ξαναπάρει αυτό το πράγμα. Από τότε τα χάπια. Τι σου σπάει περισσότερο τα νεύρα. Εμένα, που με το πιο. Το αυτό που beef. πιστεύω ότι θα μου σπάγανε τα νεύρα πάρα πολύ, αν ήθελα να φύγω από κάπου. Α, ah, καλά. <laughs> μοιραζόμαστε αυτή, αυτή την αγάπη. Μοιραζόμαστε, ναι, το μοιραζόμαστε αυτό το απέσιο πράγμα. Αυτό που θέλει να φύγει από κάπου και από την άλλη σκέφτεσαι ότι άλλο θα πει ότι. Α, ε, μα κάτσε κι άλλο, αλλά θε να σκοθεί να φύγει και είσαι μαζί με κάποιον εκεί. Κοίτα, γενικά, άμα εγώ αποφασίσω ότι είμαι κάπου και θέλω να σκοθώ να φύγω, μη μου Πήκαν οι κάτσε, ρε φίλε. Για να, για να... Για να... Για να πω, παιδιά, παιδιά, θέλω να φύγω. Σημαίνει ότι θέλω να φύγω. Δεν σε πιάνουν τα σφυγή μετά, μα κρατάνε με το ζόρι. Δεν θέλω να φύ... Νιώθω ότι έχουν με έχουν αλυσοδεμένο. Ναι, κι εγώ και εγώ. <laughs> Επίση δεν μου αρέσει. Ναι, καλά. Επίση δεν μου αρέσει πολύ να με ακουμπάνε. Είμαι περίεργο. <laughs> 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 πολλά μου τσπάνε, αλλά και πολλά μου αρέσουν. <laughs> <laughs> εγώ η προσπάθεια <laughs> αυτή ήταν η προσπάθειά μου να με βγω αντιπαθητικό. <laughs> πολλά μου τσπάνε, αλλά μου αρέσουν και πράγματα Είναι σαν αυτα... μια ρώτηση, έχει πάει έναν date και μου είχε ρωτήσει τι πριν 80 χρόνια τι, τι μουσική ακού, και η απάντηση μου ήταν ακούω αυτά που μου αρέσουν <laughs> <laughs> δεν θα πω την απάντηση από την άλλη πλευρά <laughs> <laughs> που ήταν, εγώ ακούω κυρίως ακύρα και κάπου εκεί λα 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 Πότε θα γίνει το επόμενο Evolution. Άρε, πού. Πουσ... Ρε, ση, ήταν τόσο ωραία αυτά τα βίντεο. Κοίτα, η αλήθεια τι ότι φταίω εγώ Φρα... σε αυτό το πράγμα. Ραπτάκι, εγώ νομίζω έτσι σε έμαθα. Αλλά δεν σε ήξερα. Όταν ναι, τα έβλεπα, ναι. δεν σε ήξερα σαν Νίκο Ραπτάκι. Έχω κάνει τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα που είναι λογικό να μην με ξέρει άνθρωπο. Γιατί ναι. είναι είμαι παντού κάτι άλλο. Άρχισα να συνδέσω ότι είσαι αυτό που ναι, έκανε ναι. αυτά τα βίντεο. Αυτό πήγε στο X-Factor, άλλο πήγε στο Eurovision με συγκρότημα. Ναι. Άλλο, άλλη πράγματα. Άλλο είναι στη φύση. Δεν κάνει καριέρα, Καρμίρι. Όχι. Λοιπόν, ε, εσύ τώρα αλήθεια είναι κάτι που. σκάσερε, κοιλιά. Θα φας κάποια στιγμή, ρέμισε. Ρεσί, είναι κάτι που πραγματικά θέλω πάρα πολύ να κάνω. Είναι πολύ δύσκολο project. Είναι πάρα πολύ και είναι τέλειο όμως δηλαδή. Και είναι και η κοινή μας φίλη αυτό που ετοιμάζω εδώ και τέσσερα χρόνια. Και έχω και σκεφτεί και το επόμενο από αυτό που είναι εδώ μεταξύ. Απλά πρέπει κάποια στιγμή να πάρω και εγώ Μπορώ να είμαι και εγώ. Όχι. Μπορώ να Μ... στο γυρίσω εγώ. Ναι. Πάρ τα αρχίδια μου τώρα, δεν θα με ξαναδώ. Μα κάνω ένα τύμπανο, έτσι το ξέρω τύμπανο. Για κάνε λίγο μπάσο. Αυτό πήγα να πω. Για μου. Θα ρίξω κεραυνό, παγωμένο και κρύο. Και ό,τι περπατάει στη γη, θα διαιρέσω στα δύο. Ξέρεις τι θέλω να κάνω. Δεν μπορώ εκεί, πονάω. Ποιο. Κοίτα αυτό που ετοιμάζουμε τώρα, υποτίθεται είναι το... Να το πω. Το, το, Greek cinema. Ελληνικέ ταινίε. Τέλειο. Και μετά θέλω να κάνω Disney. Σε παρακαλώ, κάνε το Greek cinema πρώτα. Το Greek cinema είναι έτοιμο ωριακά. Δηλαδή, τύπου... Τι είναι ωριακά. Ενώ ότι μια ηχογράφηση, μια προβίτσα. Θέλω μια ηχογράφηση και ένα βίντεο. Τελευταία ερώτηση. Mm. Αν δεν ήσουν ο Νικόλα Ραπτάκη, ποιο θα ήθελε να είσαι. Πικέ. <laughs> αυτό ήταν το κρίμα, παιδιά. Όχι, Είμαι να σα άρεσε. Μην το Κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. <laughs> Σας ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Είσαι πολύ καλή κοπέλα. Τον Νικόλα μπορείτε να τον βρείτε κάθε Σαββατοκύριακο στο Hotel Ermou. Ποιο Σαββατοκύριακο βρε. Ε, Παρασκευό Σάββατο. Τετάρτη Παρασκευή και Σάββατο στο Hotel Ermou. Να πάτε να δείτε επι, επι, επιτόπου. επιτέλους, Επιτέλου, το καινούριο του βίντεο κλειπ που, fun fact, τον έχουν κυνηγήσει και κάτι γουρούνια. Σε άλλο βίντεο κλειπ να Σε άλλο βίντεο κλειπ, <laughs> δείτε το άλλο βίντεο κλειπ. Αυτό πρέπει να το πω εδώ, ρε, Έχει πάει για γύρισμα βίντεο -κλίπ. Το πιάσαμε που το προηγούμενο το που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι. Κάναμε γύρισμα παρανόμου, όχι δεν ήταν παρανόμου βασικά, πήραμε άδεια, στο. πώς το λένε, το βουνό, Πάρνη. Πάρνηθα, και τυχαία μα είπε η, Ο... η αστυνομία ότι μην πάτε πιο πάνω, γιατί έχει αέριδε, και φοβόμαστε να φωτιά. Κάτσαμε εκεί πέρα κοντά στο καζίνο, στο Teleferic. Γυρνάμε, 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 γυρνάμε και γύρω στι 8.30 το βράδυ, βλέπω ρε παιδιά, κάνουμε τι ελευθερίε κινήσει, και λέω ρε παιδιά, τι είναι αυτό το καφέ εκεί πέρα και βλέπουμε μια αγριογουρουνάρα όσο είμαι εγώ και εσύ μαζί και το στούντιο. Μιλάμε για κτίνο τόσο. Ζωή μου. Το οποίο, πολύ όμορφο κατά τα άλλα, το οποίο άρχισε να μα κυνηγάει. Και κυνηγούσε συγκεκριμένα εμένα που ήμουνα με τα μαύρα μου τα ωραία. Ε, spotted the, the main artist of the video clip. Ο η Ευγενή, η φίλη μου που έπεσε και ο σκηνοθέτη άρχισε να τρέχουνε, που δεν κάνει να τρέξει ο γουρουνό. Οπότε μα πήρε στο κατόπι. <laughs> ο ένα ο κάμερα μάνα με τον βοηθό του κάπου φύγαν και το αγροογούρνο άρχισε να κυνηγάει εμένα. Βράδιαζε, είμαι με ένα μπαταρία και αρχίζω και τρέχω και σκαρφάλω σε ένα δέντρο το οποίο ήταν ξερό. Έφτασα ψηλά και το αγροογούρνο έκανε γύρω-γύρω <laughs> από το δέντρο. Το οποίο δέντρο, by the way, έσπαγε. Δεν <laughs> μπορώ Είχε, είχε βραδιάσει, είχε άρχισε να βραδιάζει και το κινητό μου έκλεινε μαλάκα. Παίρνω τηλέφωνο ένα φίλο μου και το λέω. Πέθανα, έλα και μάζεψε τσόρο. Σκοτώνει εδώ μέσα το γουρνό, έτσι. Ναι. Δεν είναι να χτιεύεται. Και εγώ νομίζω ότι θα πεθάνω και πήγα να χαιρετήσω. Δεν είχα και κανένα να χαιρετήσω γιατί βράδυ ήμουν μόνο μου στο δάσο. Τέλο πάντων, κάποια στιγμή ακούει τον κάμερα μάνα, ο Ριγούρνο και φεύγει και πατάω μια τρεχάλα τύπου θα έπαιρνα χρυσό στου Ολυμπιακού. Και πάω στα μάξι, αλλά τα πράγματά μα ήταν στο γρηγούρνο φάνο. Το είχε πάρει το Το κλώσσα για τα πράγματά μου. Το οποίο το τσαντάκι μετά το βρήκα με όλα μου τα λεφτά και την με σάλια γρηγούρνου. Και. Εντάξει, δεν πέθανα τελικά. Στο μεταξύ είναι θρίλερ, αλλά πάρα πολύ αστείο. Είναι το πιο αστείο θρίλερ. Θα ήθελα να πει ότι έχει μπει στο βίντεο αλλά δεν το τραβήξαμε. Κρίμα. Γιατί είχε το γρηγούρνο την κάμερα. Ποτέ σα τράβε για το αγριογούρνο <laughs> Ωραία, αυτό το ήταν. Και το καινούργιο τραγούδι όμω είναι το μη με ρωτά. Μπείτε, δείτε το. Μη με ρωτά τι έγινε με το αγριογούρνο Αυτό ήταν το κρίμα. Εύχομαι να σου άρεσε. Πέρασα καταπληκτικά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν. Είναι η καλύτερη συνέντευξή σου. Είσαι η καλύτερη γνωριμία μου. Πουστικό. Πρέπει να πει κάτι άκυρο για να κλείσουμε. Σε γαμάδο.